Πάμε γρήγορα, Σάσα, με τραβάς από εδώ και από εκεί. Βγήκε καγιά και διευθύντρια σχολής. Καλά, τώρα το έχεις καταλάβει σε αυτό. Τόσα χρόνια δεν έχεις τη σχολή για καφέ. Ναι, αλλά με μεγάλη επιτυχία ρούχα πάρα πολύ ωραία πλέον. Έχεις ανεφέτο. Πάρα πολύ. Εξελίσσονται τα παιδιά, εξελίσσονται οι φοιτητές. Είμαι πολύ περήφανη για αυτούς. Γιατί πολλοί μου το ξέρουν ότι έχω σχολή μόδας. Που τα παιδιά κατασκευάζουν ρούχα και είναι δημοτολόγοι. Σήμερα ήταν μια ωραία στιγμή, πολύ ωραία στιγμή και είμαι περήφανη για όλους τους. Και για τους πρωτοετής που κατασκευάσαν ρούχο πρώτη φορά. Αλλά και για τις δευτεροετής που δείξαν συλλογάρες. Next Top Model. Next Top Model, σταθερά είμαστε εκεί. Εκπαιδεύουμε τα νέα κορίτσια που θα πάρουν τη σκυτάλη. Συγκινητικό κι αυτό. Πώς νιώθεις, Ρεμπίκη, που γίνεται χαμός με σένα φέτος? Και το Shopping Star σκίζει και το άλλο project σκίζει. Νιώθω πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ περήφανη και ευχαριστώ όλους που είναι γύρω μου και με στηρίζουν σε αυτό. Δεν το κάνω μόνη μου. Είναι το κανάλι μου, είναι οι συντάκτες μου, είναι η ομάδα, είναι η οικογένειά μου, ο άντρας μου, τα παιδιά μου. Είναι όλοι που με στηρίζουν. Τι μόνοι μου, νομίζω τα κάνω όλα. Ήταν εδώ σήμερα και ο άντρας, ο Γιώργος Κρασάς. Και τα παιδιά. Είμαι πολύ περήφανη και τυχερή, πάρα πολύ. Ιστορία, οικογένεια, αγαπημένη, ενωμένη. Τα πιτσιρίκια μπήκαν μπροστά. Χόρευα στην πασαρέλα. Οι κόρες. Πες μου την κόρη σου λίγο, γιατί έκανε πασαρέλα και η κόρη σου. Η κόρη μου δεν έκανε πασαρέλα. Είδα τα κομφέτη και μου λέει τώρα μπορώ να τρέξω. Άντε τρέξε, τη λέω. Έχει έτσι στοιχεία δικά σου? Όχι πάρα πολύ. Είναι λίγο πιο γρο κόριτσο. Περαμένω το πάρα πολύ. Εντάξει, είναι 3 χρονών. Βράμα δεν έχει τώρα, πότε θα έχει. Αν σου πει κόρη σου κάποια στιγμή, στο μέλλον, θέλω να πάω στο Next Top Model, τι της έλεγες? Εγώ θέλω να γίνει μοντελό, ο μπαμπάς της δεν θέλει. Γιατί δεν θέλει ο Ηλίας? Θέλει να στεναχωρηθεί, δεν θέλει να κλάψει, δεν θέλει τίποτα από όλα αυτά. Βίκυ, εσύ έχεις περάσει δύσκολες στιγμές στο μοντελ, να σε απορρίψουν? Έχω περάσει, μου κάνεις πλάκα. Θες να σου θυμίσω, δεν με ξέρεις από τότε? Θέλω να ακούσω κάποιες κοπέλες ότι καγιά δεν είναι τυχαία εδώ. Σε πόσο δύσκολα ξεκίνησα την καριέρα, με πόσο δύσκολη μάνατζερ, με πόσο σκληρή πραγματικότητα στα 90s που ήταν όλα πάρα πολύ δύσκολα. Τι σου λέγανε, Βίκυ? Πόσο στομάχι, σκληρό, πόσο βρίσιμο, πόσο ταλαιπωρία. Δεν έδινα σημασία. Εκλεγές? Δεν θα και έκλεγα. Τι είμαι για να μην κλαίω από τσάλι φτιαγμένη? Έτσι είναι η ζωή. Τι σου λέγανε, ρε Βίκυ? Τα πάντα έχω ακούσει εγώ, τσάλι. Όπως. Τώρα δεν μπορώ να σου δώσω παραδείγματα στην τηλεόραση, αλλά έχω ακούσει τα πάντα. Ενώ δεν έχεις κάποια τέλεια να πω ότι υπάρχει κάποιο θέμα. Μα τέλεια. Είναι πώς θα ξυπνήσω στη λίστα, πώς θα ξυπνήσω σχεδιαστή. Ποια θα είναι η μόδα, τι τους έχει πιάσει. Δεν ξέρεις, αυτός ο χώρος είναι λίγο περίεργος. Για τελευταία ερώτηση, πολλοί συνάδελφοι βγάζουν κακία σε σένα και λένε ότι δεν έχεις κάνει διεθνή καριέρα. Σε ενοχλεί αυτό? Δεν μπορώ να κάθω να το συζητάω αυτό μαζί σου, Βρυσάσσα, πόσα χρόνια με ξέρεις. Εγώ ξέρω ποια είναι η Βικαγιά. Σε στεναχωρεί όμως αυτή η κακία. Δεν πειράζει. Ας λέει, εγώ θέλω ό,τι θέλει. Τι να κάνουμε τότε, εμείς στα backstage διαβάζαμε βιβλία και πλέκαμε κασκόλ. Δεν είχαμε social media και δεν κάναμε selfies. Τι να κάνουμε. Ολαλά. Αυτή ήταν η ζωή. Να πας στα παιδάκια σου, είσαι και καλή μάνα, το πιο σημαντικό. Φιλάκια.